να το προσέξουμε τούτο, ότι από την Αμερική θα προέρχονται οι σφραγίδες, από την Αμερική προέρχονται τα κομπιούτερ, από την Αμερική προέρχονται τα πάντα. Από την Αμερική είναι ο πανθεϊσμός, από εκεί αρχίζουν όλες οι καταστάσεις, από εκεί θα δοξάζεται ο Θεός και θα υμνείται από τους Ορθοδόξους, και δίπλα από τους Ορθοδόξους θα είναι ο Βούδας, και δίπλα από τον Βούδα θα είναι ο Βραχμάνος, και δίπλα από τον Βραχμάνο θα είναι ο Ινδουιστής, και ούτω καθεξής. Από την Αμερική λοιπόν, αυτή η οποία λέγουμε ότι προπαγανδίζει, από εκεί θα έρθει και η κατάσταση η οποία ονομάζεται και νέα εποχή. Το σύνθημα νέα εποχή από εκεί πηγάζει. Μια νέα εποχή. Ποια νέα εποχή? Η εποχή του Αντιχρίστου. Για εκείνους οι οποίοι λέγουν όσες σφραγίδες και αν πάρομεν, δεν φοβούμαστε, διότι εμείς τον Χριστό τον έχουμε μέσα μας. Δεν είναι έτσι. Η Αποκάλυψη δεν λέγει για εκείνους που έχουν τον Χριστό μέσα τους να πάρουν τη σφραγίδα. Η Αποκάλυψη λέγει ότι από τη στιγμή που επήρες τη σφραγίδα, την ίδια στιγμή έχασες τον Παράδεισο. Δι' αυτόν τον λόγο πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα αυτοί οι οποίοι έχουν και ευθύνες επάνω στο πίμνιο του Χριστού, ότι δεν λέγουν καλά και δεν ομιλούν καλά. Να προσέξουν τα λόγια τους, διότι ο κόσμος ακούει και συγχύζεται. Σου λέει, μου το είπε ο Τάδε, ο οποίος έχει κύρος. Και αυτοί προέρχονται και από τους καθηγητάς του Πανεπιστημίου, προέρχονται και από τον κλήρο. Και αυτό θα γίνει, δυστυχώς θα γίνει. Θα πλανηθούν και οι εκλεκτοί του Θεού, οι οποίοι δεν είναι μόνο εις τη στενή έννοια, διότι στενή έννοια είναι ο κληρικός. Ευρία έννοια είναι όλοι οι εκλεκτοί οι οποίοι ακολουθούν τον Θεό, όσοι ακολούθησαν και αγάπησαν τον Θεό. Αυτοί είναι οι εκλεκτοί του Θεού. Όσοι αγαπούν τον